Ο Τζερούν Ντάισερμπλουμ κηρύσσει κατά τελευταία φορά την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup. Άπαντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο σε μια συνεδρίαση με θετικές ειδήσεις για την Αθήνα. Ο επικεφαλής του ESM τόνισε πως τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος θα είναι αποτελεσματικότερα του αναμενόμενου. Η βελτίωση των δικτών θα είναι καλύτερη από ό,τι εκτιμούσαμε στο ESM φέτος. Πιστεύαμε πως η πλήρης εφαρμογή θα μπορούσε να μειώσει την αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ κατά 20 μονάδες μέχρι το 2060. Τώρα φαίνεται πως οι μονάδες αυτές θα είναι 25. Ενθαρρυντικό μήνυμα χαρακτήρισε την τεχνική συμφωνία εν ώψη της ολοκλήρωσης του προγράμματος ο Πιέρ Μοσκοβισί και έκανε λόγο για τα επόμενα βήματα στα οποία υπήρξε συμφωνία. Οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα ήταν το πιο δύσκολο, το πιο λεπτό θέμα της συζήτησης. Συμφωνήσαμε για την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και ήταν καλή η συζήτηση που είχαμε για την προετοιμασία μιας στρατηγικής ανάπτυξης ελληνικής ιδιοκτησίας με ελληνική καθοδήγηση. Ο Κλάους Ρέγκλινγκ πάντως επισήμανε πως περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εφόσον κριθεί απαραίτητο και αν η Ελλάδα τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν με γνώμονα την έκθεση βιωσιμότητας του χρέους.